Καφέ Bar and Caragats, Πλατεία Δασίου 22, Οριστιάδα. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Διαμαντής όμικρον έψιλον, στο Σάκο, στη βόρεια έξοδο του περιφερειακού Οριστιάδας. Τηλέφωνο 25520-28300. Ασφαλιστικά γραφεία Λαμπερνάκη. Με ειδικές τιμές σε ανέργους, αγρότες, συνταξιούχους, σώματα ασφαλείας, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, επαγγελματίες. Soccer Park. Παίξε μπάλα. Στο τηλέφωνο 6946-854-858. Περιοχή Αγίου Νεκταρίου, πύργος Ορεστιάδας. Λοιπόν, διοργανώσατε ένα σίγουρα πολύ σημαντικό τουρνά για πολλούς λόγους. Πολλοί κόσμος παρακολούθησε, σπουδαίες ομάδες έπαιξαν. Δύο λόγια γι' αυτό. Είναι ένα τουρνουά που γίνεται για τη μνήμη του Σωτήρη του Λιού. Ένα παιδί που χάθηκε νωρίς. Οι συμμετοχές του τουρνουά είναι οι ομάδες οι οποίες έχει παίξει ο Σωτήρης. Είναι τα Λάβαρα επίσης, τα οποία δεν υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή για να την καλέσουμε. Γίνεται ένα τουρνουά κάθε χρόνο, προσπαθούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο και καλύτερα, πιο οργανωμένα. Νομίζω ότι ήταν ένα τουρνουά με επιτυχία. Καλό ποδόσφαιρο, δυνατές ομάδες, παλέμαχοι. Επίσης η Ένωση Νούης έπαιξε με ομάδες από άλλη κατηγορία, αλλά στάθηκε μια χαρά μέσα στο γήπεδο για την νέα χρονιά. Πώς είναι το επίπεδο της ομάδας, είστε έτοιμοι? Σίγουρα αυτές οι ομάδες από εμάς είναι αρκετά επίπεδα πάνω. Νομίζω όμως ότι έχουμε και εμείς ένα καλό σύνολο και θα είμαστε όπως και πέρσι από τις ομάδες του Β' τοπικού, οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν, πιστεύω. Κοτ, σήμερα ένα ωραίο τουρνουά. Είχα την ευκαιρία να πάρετε μέρος και ως παίχτης αλλά και ως προπονητής. Να δείτε και πόσο ακόμα είστε ικανός μέσα στο γήπεδο, αλλά και πώς είναι και η ομάδα αγωνιστικά. Ναι, όντως ήταν ένα καλό τουρνουά προς μνήμη του Ηλίου. Δέχτηκα να συμμετέσχουμε γιατί τον ήξερα και τον Ηλίου. Ήταν πάρα πολύ καλό το τουρνουά. Παίξαμε με την Ορεστιάδα και με την Ινόη και το ίδιο έπαιξε και η Ορεστιάδα. Πιστεύω ότι και οι παλέμαχοι. Εγώ συμμετείχα με τους παλέμαχους. Πιστεύω τα πήγα καλά γιατί είχα καιρό να παίξω. Όσο για το τουρνουά με την Ορεστιάδα και με την Ινόη, ήταν δύο καλά παιχνίδια. Παίξαν οι ομάδες, χρησιμοποίησαν οι προπονητές όλο το υλικό που είχαν. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι εμείς ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο ημίχρονο που παίξαμε με την Ορεστιάδα. Χάσαμε 3-4 κλασικές ευκαιρίες να το πάρουμε το μάτς, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, και πιστεύω να το διορθώσουμε μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί όποτε κατεβαίνει ο αντίπαλος τρώμε γκολ. Εκείνο είναι που πρέπει να δουλέψουμε, να το δούμε τι μας φταίει, και πιστεύω γιατί είναι να μας στοιχήσει στο πρωτάθλημα. Αύριο είναι μάλιστα και η κλήρωση του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου. Κάποια προγνωστικά θέλετε να αποφύγετε, κάτι θέλετε? Όχι, δεν μπορώ. Με όλους θα παίξεις. Ή στην αρχή ή στο τέλος. Απλώς εμείς να είμαστε έτοιμοι, να έρθει και ο Χρήστος ο Γιαννόπουλος, γιατί είναι μεγάλη απώλεια για το Δημότυχο. Και από εκεί και πέρα, όποιος αντίπαλος και να είναι, το ίδιο είναι. Λοιπόν, ένα τουρνά σήμερα που ήταν και συναισθηματικά πολύ σημαντικό, φαντάζομαι, για όλους εσάς τους συμπαίκτες του Σωτήρη, αλλά και σαν προπονητής, νομίζω ότι πήρατε χρήσιμα συμπεράσματα για την ομάδα. Ήταν μια δύσκολη μέρα συναισθηματικά, ειδικά για εμάς τους συμπαίκτες του και για μένα περισσότερο που ήμουν συμπαίκτης και στην επαγγελματική του ομάδα του Σωτήρη. Δεν έχω να πω τίποτα για το κομμάτι αγωνιστικό. Νομίζω πως το σημαντικό είναι ότι ήρθαμε εδώ, είμαστε. Τιμάμε το Σωτήρη, θα το θυμόμαστε πάντα. Θα είμαστε κάθε χρόνο, αυτό είναι σίγουρο. Θα κάνουμε τουλάχιστον εμείς οι παλέμαχοι και οι άνθρωποι του Ορέστη ό,τι μπορούμε να είμαστε κάθε χρόνο εδώ. Το αγωνιστικό πριν στη δεύτερη μοίρα, εγώ, σαν προπονητής της ομάδος, δεν έδωσα πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι αγωνιστικό, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.